Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 29 Μαΐου. Συνολικά ψήφισαν 508 εργαζόμενοι, με τα λευκά και άκυρα να είναι μόλις 13. Η παράταξη ΔΙΣΚ της Κατερίνας Πετράκη καταλαμβάνει 7 από τις 9 έδρες της διοίκησης. Συγκεκριμένα, οι παρατάξεις έλαβαν η ΔΙΣΚ 362 ψήφους, η ΑΣΕ 130 ψήφους και μεμονωμένοι υποψήφοι 3 ψήφοι. Πήγε πάρα πολύ καλά η εκλογική διαδικασία. Την εκλογική διαδικασία, πρέπει να σας πούμε, 3 κάλπες. Ήταν εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή εκπροσώπων στην ΠΟΕΔΗ και στην ΑΔΔΗ. Mm-hmm. Δεν έχουν βγει ακόμη τα αποτελέσματα της ΑΔΔΗ, έχουν βγει της ΠΟΕΔΗ και του Σωματείου. Μάλιστα. Η παράταξή μας, η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Κίνηση, πρότευσε, πήρε 7 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Ναι. Και η άλλη παράταξη πήρε 2. Έτσι, το νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων αποτελείται από την Κατερίνα Πετράκη με 262 ψήφους, τον Νικολαίδη Βασίλειο με 150 ψήφους, τον Χατζή Ιωακιμίδη Στέφανο με 146 ψήφους, τη Γιαγκουλίδου Όλγα με 93 ψήφους, τον Βασιλιάδη Γεώργιο με 80 ψήφους, την Καραθανάση Παρασκευή με 71 ψήφους, την Μαρτίδου Άννα Μαρία με 53 ψήφους, τον Πηλίκο Θεόδωρο με 88 ψήφους και την Φιλιάδου Βάια με 78 ψήφους. Εννοείται, συνεχίζεται ακριβώς όπως μέχρι σήμερα. Εμείς και δεν κοιτάζουμε ούτε χρώμα, ούτε κυβέρνηση, ούτε ποιος κυβερνάει, όσον αφορά την υγεία. Εμάς ναι. Ενδιαφέρει το πώς κυβερνά και το τι ακριβώς γίνεται με τα νοσοκομεία. Ήδη έχουμε επισημάνει ότι μέχρι σήμερα, πολλά χρόνια, τελευταία χρόνια, προσπαθούσε να απαξιώσουν το ΕΣΥ. Έφτασε δυστυχώς βέβαια, έτσι, μια κακή συγκυρία η πανδημία, και να καταλάβουν πάρα πολλοί αυτοί που το απαξίωναν και αυτοί που το λιδωρήσαν, να καταλάβουν την αξία του. Οπότε θεωρούμε ότι είναι, αν και άσχημη συγκυρία, ωστόσο θα είναι η αρχή για κάτι καινούριο. Ναι. Πάνω σε αυτή τη βάση κι εμείς θα εργαστούμε για να διεκδικήσουμε όσο γίνεται περισσότερα για μια δημόσια υγεία που να αξίζει τις Έλληνες πολίτες. Σας είπα, αν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας φτιάχτηκε το 1982 πραγματικά με πολύ πολύ μεγάλο αγώνα, ναι, δυστυχώς ακόμη και πολύ νωρίς ξεκίνησαν, γιατί βεβαίως και η πολέμη του ήταν πάρα πολύ, έτσι, και τα συμφέροντα πάρα πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Δυστυχώς άρχισαν να το απαξιώνουν. Δεν το απαξιώναν βέβαια, γιατί καταλάβαιναν και το αντίκτυπο που είχε στους πολίτες. Ναι. Γιατί οι πολίτες το τίμησαν. Δυστυχώς το απαξιώναν μέσα της υποχρηματοδότησης και της προστολέχωσης. Ναι.